Λέγομαι Γκρέμις Μεσιάδης και κάνω αριστερόν σε πάγκο. Ξεκίνησα το άθλημα περίπου 2000. Έχω κάνει πάρα πολλές επιτυχίες. Έχω βγει το 2-4 τέταρτος. Έχω πάει σε 3 Ολυμπιάδες, το 2-8 και το 2-12. Έχω κάνει και πανευρωπαϊκό ρεκόρ με χρυσό μετάλλιο το 2013 σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Γενικά η στόχη μου πάντα είναι ψηλά. Όσο γίνεται πιο πολύ να ανεβάζω την ελληνική συνάρτηση ψηλά. Στους παρολυμπιακούς αγώνες, εντάξει, περιμέναμε την πρόκληση, αλλά άργησε πάρα πολύ να έρθει. Δεν έπιασα τα όρια. Εγώ ήμουν ένατος στον κόσμο. Έπρεπε να, γιατί ήταν 8 μπάι και εγώ ήμουν ένατος και δεν έπιασα τα όρια. Είχα κάποιες άτυχες στιγμές και μετά, όπως ακούστηκε, πιάστηκε ένας Τούρκος στην κατηγορία μου και εγώ σαν ένατος απευθείας πάω ο 8ος και έτσι έπιασα τα όρια. Τώρα για την προετοιμασία, δεν έκανα προετοιμασία καθόλου. Έκανα προπόνηση στο γυμναστήριο. Μετά έπρεπε να κάνω μια εγχείρηση, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν ήξερα ότι δεν ήταν σίγουρο θα πάω στην Ολυμπιάδα. Έκανα μια εγχείρηση και ήμουνα έξω περίπου 20 μέρες. 20 μέρες δεν είχα κάνει προπόνηση. Τώρα αυτές τις μέρες ξεκίνησα λίγο δυναμικά, προσπαθώ και ευελπιστώ να κάνω ό,τι καλύτερο. Και ο προπονητής μου, ο Δημήτρης Ιωαννίδης, που είναι και ομοσπονδιακός, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου, που με βοηθάνε. Στον Δημήτρη τον Ιωαννίδη, στον Τερζίδη τον Γιάννη, που είναι ο γιατρός μου, σε πάρα πολλά άτομα. Είναι και φυσιοθεραπευτές μου, που με βοηθάνε, είναι δίπλα μου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην οικογένειά μου, γιατί με στηρίζει πάντα. Και βασικά θέλω να πω σε όλα τα παιδιά που έχουν προβλήματα, κάποια αναπηρία, να μην κλείνονται στα σπίτια. Το λέω αυτό συνέχεια, να προσπαθούν να, βασικά οι γονείς να προσπαθούν να τους βγάζουν έξω τα παιδιά και να προσπαθούν, ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά αθλήματα, πάρα πολλοί σύλλογοι, όχι να κάνουν πρωταθλητισμό, γιατί εντάξει, όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν πρωταθλητισμό, μπορούν να κάνουν απλά να ασχοληθούν με κάτι και στην πορεία να δουν αν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Γιατί στο σπίτι μέσα τώρα είναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που είναι στο σπίτι μέσα κλεισμένα και δεν βγαίνουν. Είναι ας πούμε 24 ώρες στο σπίτι μέσα. Είναι ό,τι χειρότερο για ένα παιδί που έχει αναπηρία. Γενικά σε όλους, ας προσπαθήσουν οι γονείς να μιλήσουν με τους συλλόγους, να πάνε τα παιδιά και τα παιδιά να ασχοληθούν με κάτι. Βασικά θέλω να πω ότι και η πολιτεία και το κράτος να προσπαθεί λίγο να στηρίζει γενικά το αθλητισμό. Να είναι δίπλα. Με ό,τι μπορεί, ας πούμε. Απλά να βοηθάει τα παιδιά και να είναι δίπλα τους. Να μην αφήνει τα παιδιά, να μην σπρώχνει τα παιδιά γενικά. Δεν μιλάω μόνο για στο δικό μας το χώρο και μιλάω και για αρτιμελείς γενικά. Να μην σπρώχνουν τα παιδιά να πάνε για άλλα πράγματα. Στα ναρκωτικά ή σε κάτι. Να τους στηρίζουν τα παιδιά και να τραβάνε στο αθλητισμό. Να τους δίνουν όθηση. Να τους δίνουν όθηση για να ασχολούνται όλα τα παιδιά με τον αθλητισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.